με τον απασχολεί πάντως. Υπάρχει, όχι να σας πω κάτι. Μπορώ να μιλήσω ένα λεπτό. Μίλα. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ μου και του κυρίου Βελόπουλου. Για την πανελίστα. Αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά παρουσιάζω, είμαι συγκινημένος, είμαι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που έχει την επιστολή του Νόε στα παιδιά του. Λοιπόν, είναι επιστολή του Νόε στα παιδιά του. Δυστυχώς δεν φαίνεται γιατί μας κάνουν πόλεμο ο Σόρας και οι υπόλοιποι. Που λέει, παιδιά, πάρτε τελοπών εντερικών και οδοντόκρεμα με μύρον. Από κάτω, Νόε είναι υπογραφή. Ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που έχει αυτό είναι γραμμένα από τον ίδιο τον Νόε, το σωτήρα μας. Πάρτε τώρα και έχουμε και δώρο. Αλλά εσύ πας παλαιότερα, δηλαδή τον πολεμάς λίγο βρώμικα, γιατί πας πιο παλιά από τον Χριστό που είχε εκείνους επιστολές. Πας παλαιότερα, πας εδώ είναι με ξυλομπογιά, γιατί τότε δεν είχαν άλλο τρόπο, άλλο τρόπο να γράψουν. Εδώ το έχουμε, επομένως τα βλέπει αυτά και έχω και το εντερικό, το οποίο όπως ξέρετε το εντερικό έχει μεγάλη επιτυχία γιατί είχε πάει να του βάλει. Πάντως το πανελίστρα, το του ξέφυγε λίγο δύο φορές. Φυσικά. Είναι. Ποτέ ήθελε να σου χειδεότητα γιατί από το στόμα του καλού συναδέλφου κύριου Βελόπουλου δεν θα ακούσει. Τώρα επειδή εγώ το άκουσα όλο, είπε ένα μικρό κομμάτι, είπε ότι απέτυχα και στην πολιτική κτλ. Μια χαρά, απέτυχα, δεν πειράζει. Πέτυχε εκείνος. Οπότε, αν ήταν πετυχία ένας από τους δύο, πέτυχε ο καλύτερος πραγματικά. Δόξα τω Θεώ που πέτυχε ο Βελόπουλος για τη χώρα δηλαδή. Και δεν πέτυχα εγώ. Δόξα τω Θεώ. Δεν πειράζει. Πέτυχα στη τηλεόραση εγώ. Ο καθένας εφόε τάκτη.